Κατερίνα Μπέη, καλημέρα. Καλημέρα. Στο Ζαγόρι Fiction Days, Σάββατο 2 Οκτωβρίου του 2021, δεύτερη έκδοση του Ζαγόρι Fiction Days. Σήμερα σας αφιερώνουμε μία masterclass με ένα υπότιτλο που νομίζουμε σας ταιριάζει και θα συμφωνήσετε. Professional Writer and Screenwriter, επάγγελμα συγγραφέας και σεναριογράφος. Κρύβει πάρα πολλά αυτό. Και πιο πολλά από ό,τι νομίζουμε. Θα μας πείτε. Και για δύο θα λέγαμε κάπως συγκεκριμένους ρόλους, για ένα μάλλον σας καλέσαμε φέτος. Πέρσι ήδη είχατε συμμετάσχει σε μια διαφορετική συνέντευξη, συνάντηση online. Φέτος σας καλέσαμε και για ένα λόγο επιπλέον, ότι μόλις βγάλατε και το τελευταίο σας βιβλίο, τη Γκαλονή, πριν από 6 μήνες περίπου. Και θα λέγαμε, επειδή οι εκδηλώσεις λέγονται, υποτιτλίζονται Books into TV Fiction, βιβλία που γίνονται μυθοπλασία, τηλεοπτική εννοείται, ή και κινηματογραφική, να αρχίσουμε από αυτό, διότι χωρίς αυτό, χωρίς αυτή τη βάση, δεν θα είχαμε κι εμείς κάπως λόγο ύπαρξης. Η Γκαλονή, λοιπόν, πολύ σύντομα, τι είναι? Είναι η ιστορία ενός κοριτσιού που έρχεται πολύ μικρό με τη μαμά της από την Ουκρανία, το οποίο είναι πανέμορφο και έχει μία διαδρομή. Η μητέρα της είναι φοβερά ανώριμη, είναι και αυτή παιδί, και το μεγαλώνει το παιδί αυτό μόνο του στον αυτόματο και περνάει μέσα στις παρυφές του υπόκοσμου, γιατί η μαμά δεν έχει δουλειά, δουλεύει σε μπαρ, είναι έρμεο κάθε φορά του, κάθε φίλου της. Υπάρχει ο φόβος της απέλασης. Τέλος πάντων, ζει σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και η ομορφιά της έχει μια απόκοσμη ομορφιά. Η ομορφιά της, εκεί που λειτουργεί αντίστροφα από το στερεότυπο. Κακοποιείται, πέφτει θύμα bullying, γιατί πάντα είναι το διαφορετικό. Προσγειώνεται ένα κοριτσάκι πανέμορφο. Πηγαίνει σε σχολεία, στο Μενίδη, στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορα που είναι σαν τη Μήγα μες στο γάλα, ή μάλλον σαν το γάλα μες στη Μήγα. Και όλοι την αντιμετωπίζουν σαν να είναι ο ξένος. Τέλος πάντων, και μετά πέφτει και θύμα κακοποίησης από έναν πατριό, με την επίγνωση της μητέρας. Εκεί είναι ένα πολύ σκληρό κομμάτι. Εδώ πρέπει να πω ότι μίλησα με πολλές κοπέλες και είναι πάρα πολλά πραγματικά και έχουν συμβεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ή τουλάχιστον η αφορμή τους είναι αληθινή. Τέλος πάντων, και μετά, τώρα μην το πω όλο, μετά αυτό το κορίτσι βρίσκει έναν τρόπο και εκμεταλλεύεται την ομορφιά της και γίνεται μοντέλο και γίνεται σταρελάς και πάει στο εξωτερικό. Και εκεί βέβαια αντιμετωπίζει μια άλλου είδους εμπορευματοποίηση και κακοποίηση και είναι πάλι μια διεστραμμένη πραγματικότητα σε σχέση με την ομορφιά, με το δώρο της ομορφιάς, που για αυτήν είναι γενικά είναι άδωρο. Αυτό είναι. Είναι στην ουσία είναι σκέψεις πάνω στα στερεότυπα που έχουμε για τους άλλους και στη διαφορετικότητα, γιατί αυτή είναι διαφορετική και ως ξένη και ως πολυόμορφη και ως απροστάτευτη και μόνη και χωρίς πατέρα και με μία μάνα κακοποιητική. Αυτό. Οι κριτικές που γράφτηκαν αμέσως μετά την κυκλοφορία, όπως του Φίλου Δηληβοριά, του Άρτη Δημογύρη. Αυτές είναι πριν. Το είχαν διαβάσει πριν. Είναι στον πρόλογο, προλογίζουν. Ναι, ναι, ναι. Η Τζένι Μπότση, ο Φώτης Εργουλόπουλος. Το σημαντικό είναι ότι όλοι λίγο πολύ εστιάζουν στο
στο στερεότυπο το οποίο είναι ένα από τα στοιχεία τα σημαντικά της γραφής, αυτού τουλάχιστον του βιβλίου. Σε σχέση με το στερεότυπο, όπως είστε και σεναριογράφος, είναι ένα στοιχείο συστατικό της γραφής σας ή επειδή είστε και σεναριογράφος που βασίζουν τα σενάρια πάντα σε κάποιο στερεότυπο για να το αλλάξουν ή να το δυναμητήσουν, είναι κάτι δικό σας, καινούριο ή επηρεάζει η γραφή του σενάριου τη γραφή ενός βιβλίου? Δεν είμαι σίγουρη αν κατάλαβα, θα πω ότι κατάλαβα. Λοιπόν, νομίζω είναι δύο θέματα. Το αν επηρεάζει το τι σχέση έχει η γραφή του σεναρίου με τη γραφή του βιβλίου. Στο βιβλίο είσαι πολύ πιο ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, να περιγράψεις σκέψεις, συναισθήματα, να μεταφέρεις τον ήρωά σου όπου θες, χωρίς να έχεις αγκυλώσεις της παραγωγής. Κυρίως όμως το πιο βασικό είναι ότι μπορείς να το βάλεις να σκέφτεται, να αντιδρά, να αισθάνεται και να τα περιγράφεις όσο αναλυτικά θες και να είναι λειτουργικά μες στο βιβλίο. Στο σενάριο αυτά δεν γίνονται. Στο σενάριο είναι μόνο ό,τι φαίνεται και ό,τι ακούγεται. Οπότε, για να δείξεις ότι ο ήρωάς σου, ας πούμε, είναι δυστυχισμένος, πρέπει να φανεί, όχι να περιγραφεί σε δύο σελίδες πόσο δυστυχισμένος είναι. Πρέπει να το δούμε σε εικόνα. Και για να το κάνεις αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλα μέσα. Δηλαδή, είναι διαφορετικός ο τρόπος που εκφράζεις, που αποδίδεις τον ήρωα και τόσο στο βιβλίο, όσο στο σενάριο. Αυτό είναι μια πολύ χοντρική, δηλαδή, διαφορά. Μετά είναι πάρα πολύ ότι το σενάριο είναι πολύ πιο τεχνικό, δηλαδή πρέπει να ακολουθείς κάποιους κανόνες και να τους έχεις συνέχεια στο μυαλό σου. Όχι πως δεν μπορείς να τους ανατρέψεις, αλλά πρέπει να τους έχεις στο μυαλό σου για να μπορείς να τους ανατρέψεις. Στο βιβλίο είσαι εσύ και το λάπτοπ. Άμα έχεις ρυθμό, άμα έχεις καλούς χαρακτήρες και μία καλή ιδέα, σε πάει μόνο του. Δεν είναι ανάγκη να σκέφτεσαι τεχνικές και να το στυλιζάρεις και να ακολουθείς κάποιους έτσι πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Πέρα από τους πολύ βασικούς κανόνες της γραφής που ούτως ή άλλως, δηλαδή να προσπαθείς να μην είσαι βαρετός, να προσπαθείς να έχουν εναλλαγές αυτά που γράφεις, να έχουν κάποιες ανατροπές, αλλά αυτά είναι γενικά. Η Καλονή, όπως είχαμε συζητήσει, θα βρεθήκαμε την πρώτη φορά, φυσικά, ίσως, μάλλον, λέμε, θα σκεφτήκατε αν θα μπορούσε να γίνει η αντικείμενο ταινίας, η αντικείμενο σειράς. Θα μπορούσατε να μας πείτε μια σκηνή, έτσι όπως τα λέγαμε, υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Καλούμε όλο τον κόσμο να πάρει το βιβλίο και να το διαβάσει. Να μας πείτε μια σκηνή, έτσι όπως τη γράψατε, και αν έχετε φανταστεί την ίδια τη σκηνή, πώς θα μπορούσε να είναι πολύ γρήγορα, έτσι, προσαρμοσμένη σε... Καταρχήν να πω ότι εγώ πρώτα ξεκίνησα να γράφω σενάρια και μετά βιβλία. Οπότε και τα βιβλία που γράφω, τα βλέπω όταν τα γράφω. Δηλαδή, τα σκέφτομαι οπτικά. Οπότε, για μένα, γράφοντάς το, ήταν σαν να έγραφα μία ταινία με άλλο τρόπο ή μία σειρά με άλλο τρόπο. Γιατί έτσι γράφω, δεν μπορώ να γράψω, δεν ξέρω πώς είναι να το γράφεις αλλιώς, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς γράφουν οι άλλοι, εγώ γράφω έτσι. Οπότε, για μένα, κάθε σκηνή, κάθε κεφάλαιο, για μένα θα μπορούσε να είναι μία σκηνή από μία ταινία ή μία σειρά. Έχει μία σκηνή, ένα κεφάλαιο που το βρίσκω πολύ σκληρό και πολύ ενδιαφέρον, που θα μπορούσε να ήταν ακόμη και μία μικρούμη, δηλαδή στέκι είναι αυτόνομο. Είναι η σκηνή της κακοποίησης του κοριτσιού από το πατριό, που γίνεται πολύ, πολύ αφαιρετικά και στο βιβλίο. Δεν υπάρχει λόγος να... στην ουσία, αυτός είναι ένας βίος άνθρωπος που τις έχει και μάνα και κόρη πολύ περιορισμένες και πολύ γίνεται ό,τι θέλει αυτός. Και μπαίνει μέσα στο σπίτι μια μέρα
Και κάθεται στη πολυθρόνα του εκεί, αράζει τα πόδια του και φωνάζει τη μάνα και της λέει τρίψε μου τα πόδια. Και βλέπει τη μικρή που είναι 12, ξέρω εγώ, της λέει έχω κι άλλο πόδι. Και αρχίζουν μάνα και κόρη γονατιστές να του τρίβουν τα πόδια και αυτός αρχίζει να αυτοικανοποιείται. Αυτό είναι. Και το οποίο αυτό συνεχιζόταν συνέχεια, έζησε αυτό το κορίτσι και προσπαθούσε να... Επειδή δεν το συζήταγε με τη μάνα, απλώς έχει ένα βλέμμα μάνα και κόρη που κοιτιούνται βουρκωμένες και κάνουν, του τρίβουν τα πόδια. Και αυτό έγινε η ρουτίνα της. Δηλαδή καθημερινά γίναγε αυτός από τη δουλειά, καθόταν και γινόταν αυτό. Και έχει πάρα πολλές σκέψεις πώς προσπάθησε αυτό το κορίτσι να το διαχειριστεί αυτό. Πώς κατάλαβε, πώς ένιωθε ότι αυτό που γίνεται είναι κάτι περίεργο. Πώς μετά το εκμεταλλεύτηκε, δηλαδή κατάλαβε ότι του ασκεί μια εξουσία αφού κάθε μέρα έχει την ανάγκη να γίνεται αυτό και άρχισε να του απαιτεί πράγματα γιατί θεωρούσε ότι κάτι του δίνει. Τέλος πάντων είναι ένα ψυχογράφημα, μια ιστορία που, ναι, που τέλος πάντων της αφήνει και πολλά στην κοπέλα και έχει να τα διαχειριστεί μεγαλώνοντας μαζί με πολλά άλλα που τη συμβαίνουν. Είναι λίγο μπλάνσε επιφανή. Τη συμβαίνουν πάρα πολλά. Mm. Και το δυστυχές είναι ότι δεν έχει κάποιον να τις τα αποκωδικοποιήσει, γιατί η μάνα τα κουκουλώνει, γιατί και η μάνα είναι θύμα. Οπότε μεγαλώνει μόνο του αυτό το παιδί. Ψαχτά. Αυτή η μπλάνσε επιφανή, λοιπόν, έτσι όπως τη διηγηθήκατε, πολύ γλαφυρά και περιγραφικά και με λεπτομέρειες, η ίδια γραμμένη στο βιβλίο, πώς θα μπορούσε να γίνει μια διασκευή έτσι γρήγορα στα live. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται διασκευή. Δηλαδή, μόνο και μόνο νομίζω να κλείσεις κοινή στα δύο βλέμματα των μαμάδων, χωρίς να φαίνεται και τι κάνει αυτός ακριβώς. Mm. Είναι οι δύο γυναίκες στα πόδια, γονατιστές, αμαγδαληνές. Και αυτός, το πρόσωπό του, ή ξέρω εγώ, μπορεί να βλέπεις μόνο από το κεφάλι και πάνω, να καταλάβεις τι κάνει. Και μετά οι δύο γυναίκες να κοιταχτούν βουρκωμένες, δεν χρειάζεται, νομίζω. Άρα η κινηματογραφική γραφή είναι ήδη εκεί. Όσον αφορά εμένα, εγώ το βλέπω έτσι. Δηλαδή, όταν το γράφω, θέλω να το φαντάζομαι οπτικά. Οπότε θεωρώ ότι... Αν θεωρήσουμε ότι γράφω κινηματογραφικά, γράφω και στο βιβλίο κινηματογραφικά. Άρα και αυτό μας οδηγεί στο ότι στην περίπτωση της ταινίας της Ευτυχίας, που ήταν η μεγάλη επιτυχία η περσινή, σκηνοθετημένη από τον Άγγελο Φρατζή και με μια μυριάδα άλλων έτσι, παραγόντων που συνετέλεσαν από την παραγωγή μέχρι το τελευταίο τεχνικό να γίνει αυτό που ήταν και ήταν πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία, στις οποίες το σενάριο εργαστήκατε, δουλέψατε πάρα πολύ. Μας είπατε ότι υπάρχουν ορισμένες στιγμές οι οποίες υπάρχουν σκηνές, στιγμιότυπα σε ένα βιβλίο, στο οποίο βασιστήκατε για να γίνει έτσι, μαζί με άλλα στοιχεία η Ευτυχία, και σε ένα θεατρικό έργο, το οποίο είχε βασιστεί στο βιβλίο. Μας είπατε ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν καν στην πρώτη πηγή, στην πρωτογενή, και τα οποία τα εφευρίσκεστε, τα φαντάζεστε εσείς, διότι θεωρείτε ότι συμβάλλουν αποφασιστικά σε μια ροή, σε μια αφήγηση κτλ. Φυσικά, για να... είχαμε τα δικαιώματα του βιβλίου που είχε γράψει η εγγονή της, η Ρέα Μανέλη, που ήταν ένα έτσι πολύ... αυθόρμητο και συναισθηματικό βιβλίο και που είχε πολύ υλικό. Ήταν όμως ατάκτως ηρημένες οι σκηνές και οι αναμνήσεις. Και η ταινία ούτως ή άλλως είχε το κίνδυνο να γίνει patchwork από διάφορες χαριτωμένες βέβαια σκηνές, γιατί ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και πάντα είχε πολλά, ό,τι συνέβαινε είχε ενδιαφέρον. Συν το γεγονός ότι έπρεπε να καλύψουμε μία περίοδο 50 χρόνων, δηλαδή από την ώρα που έρχεται από την καταστροφή μέχρι τη Σμύρνης, μέχρι που πέθανε,
Οπότε αυτομάτως η μεγάλη χρονική περίοδος σε κάνει να σου λείπει ένας ιστός στην ιστορία, γιατί πηδάς συνέχεια χρόνια και δεν είναι ότι πηδάς μόνο με την ηρωίδα, έχει και μια οικογένεια, έχει παιδιά που μεγαλώνουν, που αν έπρεπε να ήμασταν πιστοί, θα έπρεπε κάθε δύο σκηνές να έχουμε άλλα παιδιά, άλλους ηθοποιούς, να γίνεται, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, ή θα μπορούσε να... Υπήρχε ο κίνδυνος να γίνει ένα συνοθήλευμα από μικρά περιστατικά που όμως δεν έχουν κανέναν εσωτερικό ιστό και δεν πάει η ηρωίδα, δεν δείχνουν καμιά εξέλιξη στο χαρακτήρα της, στο πώς αντιδρά σε όλα αυτά που της συμβαίνουν, γιατί τρέχουν τα γεγονότα, θα πρέπει να πεις και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Οπότε για να υπάρχει σύνδεση, ο τρόπος ήταν αφενός να χτιστούν οι σχέσεις με τους ανθρώπους της, οι σχέσεις, που δεν υπήρχαν εκεί πολύ. Δηλαδή υπήρχαν αποσπασματικά. Έπρεπε να φανταστείς πώς ήταν με τη μαμά της, πώς τσακωνόταν, πώς έκανε, τι έλεγε η μαμά της όταν της έφερε τον ένα γαμπρό, τι έλεγε όταν χώριζε. Αυτά δεν μπορεί να υπήρχαν ψήγματα. Οπότε έπρεπε να σκεφτείς όλα τα άλλα και να τα αναπτύξεις. Μετά είχε το πάθος με τα χαρτιά, έπρεπε να δείξεις πώς αυτό διαβαθμιζότανε, γιατί όταν είχε διάφορες απώλειες στη ζωή της, σε κάθε απώλεια έπεφτε και πιο πολύ μέσα και πιο βαθιά. Οπότε έπρεπε κάποια στιγμή να φτάσει ότι αυτή ήταν στο χείλος. Εκεί έφτιαξα μία σκηνή που είναι σε ένα καταγόγιο και σπρώχνονται, μαχαιρώνονται δύο, και αυτή σηκώνεται και μοιράζει την τράπουλα, είναι μη χάσει την παρτίδα, οι άλλοι έχουν σφαχτεί και αυτή θέλει να συνεχίσει. Αυτό δεν υπήρχε πουθενά. Ή δεν υπήρχε πουθενά. Μπορούμε να τις δούμε κιόλας. Μπορούμε να τις δούμε τις σκηνές. Και τέλος πάντων υπάρχουν αυτές οι σκηνές που δεν υπάρχουν πουθενά και μπορούμε να δούμε 2-3 από αυτές. Και υπάρχουν και σκηνές που υπάρχει ένα ψήγμα. Και, δηλαδή υπάρχει κάτι ότι έγινε ένα περιστατικό, αλλά δεν υπάρχει το πλαίσιο να ξέρεις πώς ακριβώς έγινε ή αυτό που έγινε πρέπει να γίνει λίγο πιο δραματικό για να λειτουργήσει κινηματογραφικά. Ας δούμε 2-3 σκηνές και να εξηγήσουμε. Ωραία. Με πολιτικά θα με συλλάβετε? Ελπίζω να έρθετε και ο θελός. Αλλιώς δεν θα έχει κανένα νόημα. Έχω εκδώσει και 2 ποιητικές συλλογές. Θα στις δώσω να μου κάνεις κριτική. Φυσικά και θα μου τις δώσεις. Αλλά πού είναι η όρεξη σου, δεν το εξαγγίξεις καν. Του Διονύσιου Σολομού του πέρασε ο έρωτας μόλις είδε το αντικείμενο του πόθη του να τρώει. Σωστά. Το έχει γράψει ο Ξενόπουλος. Τελικά όντως διαβάζεις εσύ. Να μου λες ότι διαβάζεις αστυνομικά να το καταλάβω. Αλλά λογοτεχνία, μυστήριο μπάτσος πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι η πληροφορία. Ήταν ότι γνώρισε τον έρωτα της ζωής της, τον Γιώργο. Τον γνώρισε μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο. Αυτός ήταν αστυνομικός, ήταν ενδυμένος. Και πήγε και ψάρεψε το βιβλιοπόλι και έμαθε ότι αυτός διαβάζει λογοτεχνία και αυτά. Μετά δεν υπάρχει κάτι άλλο πώς τον γνώρισε. Ότι τον είδε εκεί, έμαθε ότι διαβάζει και του πιάσε την κουβέντα, τελεία. Όλο το άλλο είναι μυθοπλασία. Δηλαδή, πώς πήγε και έπεσε πάνω του, πώς του είπε αυτό, πώς του δώσε ραντεβού. Όλο το άλλο έπρεπε να το φτιάξουμε για να φτιάξουμε μία ενδεχόμενη, μία πιθανότητα πώς μπορεί να γίνει αυτό το love story. Όπου βέβαια μέσα σε αυτά που λένε υπάρχουν και πράγματα που υπάρχουν. Ας πούμε ότι αυτός δεν διάβαζε, ότι η ευτυχία είχε αναρωτηθεί. Αυτός καλά μπάτσος είναι, αστυνομικά, ας διαβάζει τουλάχιστον αστυνομικά, πώς γίνεται να διαβάζει λογοτεχνία. Ή ξέρω εγώ που του λέει ότι... που λέει αυτός ότι εμείς είμαστε, εσείς είστε καλλιτέχνες, εμείς
περνάει το ότι αυτή είχε εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά έπρεπε κάπου να μπει. Μπήκε σα... Βρήκα τον τρόπο να το βάλω εκεί που φλερτάρει με τον Γιώργο, με την αφορμή ότι του λέει θα σου τα δώσω να, μου τα δια... να τα διαβάζεις, να μου κάνεις κριτική. Θέλω να πω ατάκτω συρρημένα πράγματα που ήταν ένα εδώ, ένα εκεί. Κάπως τα δουλεύεις και βρίσκεις έναν τρόπο να τα βάλεις σε μία σκηνή και φαντάζει και κάποια άλλα και κάπως το φτιάχνεις. Ο κανόνας αυτός, ανάλογα το αν είναι ταινία ή τηλεοπτική σειρά, αλλάζει ή είναι ο ίδιος της κατασκευής μυθοπλασίας? Το βασικό δεν αλλάζει, ότι προσπαθείς να βρεις έναν τρόπο να φυγηθείς παίρνοντας στοιχεία από εδώ και από εκεί. Αλλάζουν οι συνθήκες και παίζει και ρόλο και το φορμάτ, γιατί πολλές φορές μπορεί, αν είναι μία σειρά σε συνέχειες, δεν χρειάζεται να εξαργυρώσεις ή να βάλεις όλα σου τα χαρτιά σε ένα επεισόδιο και να έχει την αυτοτέλεια. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις στις ταινίες, δηλαδή ό,τι μπει μέσα στην ταινία συστατικό να εξαργυρωθεί, να υπάρχει λόγος που μπαίνει. Έχουν κάποιες διαφορές, σίγουρα έχουν κάποιες διαφορές και ναι. Δηλαδή, στη σειρά έχεις το χρόνο να χτίσεις το χαρακτήρα όπως θέλεις, γιατί εκεί είναι και θα τον έχεις και παρακάτω και παρακάτω, δεν σε κυνηγάει τίποτα. Δηλαδή, έχεις χρόνο να κάνεις και σκηνές μόνο για να δείξεις κάποια πράγματα του χαρακτήρα, να μην είναι ανάγκη να υπάρχει και δράση, πλοκή, δηλαδή συγκεκριμένη. Μπορείς να κάνεις και μερικές σκηνές έτσι αυθαίρετα που απλά ο ήρωάς σου κάνει κάτι που σου χρειάζεται για να αποδώσει αυτό που είναι. Στις ταινίες συνήθως αυτό πρέπει να συνδυαστεί και με άλλα. Δηλαδή κάθε σκηνή πρέπει να δείχνει κάτι για το χαρακτήρα σου, αλλά όχι μόνο αυτό. Πρέπει να γίνονται και άλλα πράγματα για να σε πάει παρακάτω. Έχουμε και κάποιες άλλες σκηνές, ναι, κλειδιά, ναι, στη, ναι, ταινία. Κοσμά 48-50. Και αφορά τη μητέρα της Ευτυχίας. Πού είναι, εκεί που πεθαίνει... Απλομαρούχων. Απλομαρούχων, ναι. Ένα στοιχείο σημαντικό, διότι ανάλογα με την πιστότητα, την πραγματικότητα, την πραγματοφάνεια αυτού, κάποιος μπορεί να πει ότι είναι μια βιογραφία και ότι ορισμένα στοιχεία είναι πιστευτά ή όχι, αλλά αυτό που μετράει είναι η μυθοπλασία, δεν είναι τόσο το αν είναι πιστευτό. 48-50. Είσαι σε μια αυλή, το ντεκόρ αυτό είναι. Βάλε μωρή μερούλα, εσύ το μανταλάκι που φτάνεις. Ηκέτη είμαι, γιαγιά. Τον είδα εγώ, είναι δυσίωνα. Φώναξε την αδερφή σου να με βοηθήσει. Άντε τέλαμε, θα αργήσουμε. Πού σε μωρή και σε φωνάζω να με βοηθήσεις. Είναι η ζωή μου ολόκληρη, είναι η καρδιά μου, τα πάντα μου, είναι το είναι μου. Μην κλαις. Μην κλαις, δεν αξίζει. Θα τον ευρώ εγώ και θα τον κάνω δύο κάδες στο κοπρόσκυνο. Λοιπόν, αυτή είναι μια σκηνή που καταρχήν έχουμε βάλει το σπόρο ότι η μαμά της αρχίζει να τα χάνει, πράγμα που δεν είναι αλήθεια, δεν είχε άνοια η μαμά της. Απλώς το σκέφτηκα αυτό για να γίνει, να είναι πιο δραματική, επειδή ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη και τσαούσα γυναίκα που η κόρη της την άκουγε και είχαν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ πιο δραματικό τα τελευταία της να φθήνει και να μην καταλαβαίνει και είναι και η σκηνή του θανάτου πιο κάτω που τα χάνει και τα βρίσκει. Δηλαδή, τη μία την αναγνωρίζει ως κόρη της, μετά νομίζει ότι είναι η εγγονή της, μετά δεν καταλαβαίνει και μου φάνηκε ότι θα λειτουργήσει πιο πολύ δραματικά. Εδώ να πούμε ότι είναι και μια βιογραφία η Ευτυχία και πρέπει να προσέχεις κιόλας τι βάζεις και τι βγάζεις. Αλλά και φυσικά το σενάριο το διάβασε ο εγγονός της και το ενέκρινε. Αλλά το θέμα είναι να εξυπηρετεί, το πιο βασικό, να εξυπηρετεί το χαρακτήρα που θες να αποδώσεις και την ατμόσφαιρα. Τώρα, με τι τρόπο, πολλές φορές το κάνεις εις βάρος της αλήθειας αυτό. Αν όμως συμβαίνει και λειτουργεί και δείχνει αυτή την τρυφερή σχέση και δείχνει
το αδιέξοδο πιο έντονα, γιατί δεν έχεις και πολύ χρόνο να το κάνεις. Και εδώ, ας πούμε, σε αυτή τη σκηνή έχει πολλά πράγματα μαζί. Αυτή η σκηνή ήταν μια ιδέα του Άγγελου του Φρατζή. Λέει, βάλε μια... κάνε μια σκηνή να τους δείξουμε που έχουν γίνει αυτή η περίεργη οικογένεια, ας πούμε, που είναι μέσα ο Λουκάς, που μιλάει όλο για τους εραστές του και κλαίγεται, και κάνει ένα τσιγάρο και το βλέπει ο Μπάτσος και τον παρηγορεί κιόλας. Τα παιδιά που έχουν το καθένα, μεγαλώνει και έχει το καθένα το αυτό, και η μαμά που αρχίζει και τα χάνει. Mm. Και μου λέει, κάνε μια σκηνή έτσι με λίγο που να γίνονται όλα αυτά παράλληλα μαζί, για να βγουν αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπήρχε πουθενά. Εντελώς, αυτό είναι εντελώς μυθοπλαστικό, από την αρχή μέχρι το τέλος. Άρα, λοιπόν, αυτή η σκηνή είναι μυθοπλαστική 100%. Η προηγούμενη που είδαμε, που συναντάει το Μπάτσο και αναγνώστη, ήταν, όπως λέγαμε, φυσιστή, μισή-μισή. Ναι, υπήρχαν ψήγματα αλήθειας, εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Ας πούμε, δεν υπήρχε στο βιβλίο, αλλά μας είπε ο εγγονώστης ότι είχε αυτό... της άρεσε να ακούει ιστορίες και να παρηγορεί. Mm-hmm. Και πηγαίναν και τις λέγανε τον καημό τους. Και μέσα, τέλος πάντων, από διάφορα, από εδώ, από εκεί, σκεφτήκαμε να το κάνουμε έτσι. Αυτό. Να πάμε τώρα στην επόμενη σκηνή, πάντα με τη μητέρα, το θάνατο. Mm-hmm. Εντάξει. Εδώ είμαι. Γύρισα. Πώς είσαι? Να προσέχεις τα κορίτσια. Μάνα, μη μ' αφήνεις το, μάνα μου. Πάρα πολύ ωραία σκηνή. Ναι. Από τις καλές σκηνές είναι αυτή. Ας πούμε, και βλέπουμε πώς λειτουργεί. Βλέπουμε πώς λειτουργεί το ότι η μαμά τα έχει χάσει και πώς μπαίνει και βγαίνει στην πραγματικότητα και το κάνει πιο δραματικό. Και εντάξει, έχω προσθέσει και το ότι της διαβάζει τους στίχους, γιατί την κρυφοκαμάρωνε η μαμά της, τη μία την έβριζε, την άλλη την καμάρωνε, και είχαν αυτή τη σχέση που έχουν οι περισσότερες μαμάδες με τις κόρες. Και νομίζω ότι λειτουργήσε πολύ καλά το πώς δραματοποιήθηκε η σκηνή περισσότερο με αυτό το στοιχείο. Και δεν ήταν από την αρχή, όταν έγραφα, ότι έκανε τη μαμά να τα έχει χάσει και να αυτό. Αλλά επειδή αντιμετωπίζει πολλούς θανάτους, τρεις πολύ, πολύ δραματικούς θανάτους, τον άντρα της, την κόρη της και τη μάνα της, έψαχνα τρόπους να διαφοροποιηθούν και να έχουν κάτι να μην είναι μια επανάληψη. Okay, είναι μάνα, κόρη, άντρας, αλλά... Ήθελα κάτι και κάπως αλλιώς να διαφοροποιείται. Αυτό. Να πάμε τώρα σε μια σκηνή εντελώς πρωτότυπη, που την επινοήσατε, τη σκηνή του μαχαιρώματος. Mm-hmm. Και τη σκηνή της Μπέλου. Αυτές τις δύο να δούμε. Μην δούμε άλλες, γιατί τώρα... Να πάμε στη σκηνή της Μπέλου πρώτα, mm-hmm. στο 1.30.15. Η συνάντηση της Μπέλου mm-hmm. και της Ευτυχίας. Α, η Μπέλου. Σωτήρα, όλο το αφάγκατε βλέπω. Όχι για πολύ. Την κάνω, ωραία, σταραπορευτώ. Γιατί, μωρή, πού θα βρεις χειρότερο? Κάτσε να παίξουμε ένα γύρο. Δεν υπάρχει άλλο, σου λέω. Ούτε για ταξί δεν έχω. Όμως σε λίγο θα έχω και αυτοκίνητο και σοφέρ. Είσαι πιο τρελή από μένα. Κάτσε με σε νοιάζει, σου δίνω εγώ, και άμα κερδίσουν τα δίνεις. Μπα, γύρισε το φίλο. Θα τα χάσω. Δεν πειράζει, μωρέ. Θα τα βρούμε εμείς. Λοιπόν, με την Μπέλου, χρονικά, με την Μπέλου χρονικά δεν συμπίπτανε. Η Μπέλου τότε πρέπει να ήταν στο νοσοκομείο, μπορεί και να έχει πεθάνει, δεν ξέρω. Θυμάμαι ότι δεν έβγαινε χρονικά. Βέβαια, το χρόνο τον καταρρύψαμε ούτως ή άλλως, δεν τον ακολουθούσαμε για πολλούς λόγους που μας δυσκόλευαν, αλλά εν πάση περιπτώσει
Μετά μιλώντας με τον εγγονό της, μάθαμε ότι δεν είχαν καν καλές σχέσεις με την Πέλου καθόλου. Δηλαδή ήταν στα μαχαίρια. Και ένας λόγος είναι ότι η Μπέλου είχε πλακώσει στο ξύλο τη Μαρή Κανίνου, που ήταν κολλητή της Ετυχίας. Την είχε στείλει στο νοσοκομείο δηλαδή. Τσακωνόντουσαν για τα τραγούδια. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να έχουν αυτή τη σχέση. Από την άλλη, μελετώντας εκείνη την εποχή και διαβάζοντας, ήταν οι δύο γυναίκες οι πιο εμβληματικές και οι μοναδικές κιόλας που μπορούσαν σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο να επιβληθούν, να κάνουν καριέρα και να αντισέβονται. Και ήταν και οι δύο χαρτόμουτρα. Δεν γινόταν να κάνεις αυτή την ταινία και να μην έχεις μια σκηνή να συναντηθούν έστω και εξόφαλτσα και να γίνει κάτι. Μετά, επειδή είπε και τραγούδι, είπε την τραγουδάρα το «Όλα είναι ένα ψέμα» η Μπέλου, σκέφτηκα και επειδή ήταν γεγονός ότι έπαιρνε αφορμή από μια κουβέντα, ξαφνικά άρχισε και έγραφε στα τσιγαρόκουτα και έφτιαχνε τα ποίηματα έτσι από μια κουβέντα που άκουγε εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκα να βάλω αυτά τα δύο στοιχεία και έτσι έκανα αυτή τη σκηνή. Ίσως τώρα θα μπορούσαμε να δούμε μετά την Μπέλου και μια την τελευταία σκηνή, πρωτότυπη εντελώς, τη σκηνή του Μαχαιρό. Ναι, ναι. Ρε Πούστη, πάσο. Χίλια. 2000. Τα βλέπω. Καρέ του Άσου. Φιλός. Πάλι φιλός, ρε Καρδιόνι. Τι σε κάνει, ρε δεν είναι τίποτα. Η Διονύση μοιράζεσαι. Θα γυρίσει το χαρτί, το βλέπω. Αυτό. Δεν υπήρχε η σκηνή του μαχαιρώματος. Δεν υπήρχε η σκηνή του μαχαιρώματος, αλλά είναι σε μια φάση που έχει χάσει και την κόρη της, την αγαπημένη της κόρη, γιατί την ξεχώριζε σαφώς από την άλλη. Και είναι πλέον, δεν έχει τίποτα να την κρατάει. Είναι ένα έρμεο και έχει πέσει με τα μούτρα, έχει βουλιάξει στο χαρτί. Την έχουμε δείξει ξανά να χαρτοπαίζει, να χαρτοπαίζει. Και ήθελα να βρω έναν τρόπο να δείξω ότι πια δεν υπάρχει γυρισμός. Το έχει τερματίσει. Και σκέφτηκα να γίνει αυτή η σκηνή. Και μου την κόβανε κιόλα συχνά, γιατί πήγαινε και ερχόταν το σενάριο, μου την κόβανε, την ξανάβαζα. Τέλος πάντων. Γιατί αυτή η υπόθεση να κοπεί, υπήρχε μια... Όχι, κάποια στιγμή το σενάριο, επειδή πέρασε πάρα πολλά, ξεκίνησε με άλλο παραγωγό, άλλο σκηνοθέτη, πέρασε από εδώ, από εκεί, τέλος πάντων. Εγώ κάποια στιγμή ήταν να ξεκινήσει με άλλο cast, σταμάτησε, ενώ είχαν αρχίσει να το διαβάζουν οι ηθοποιοί, σταμάτησε εκεί επάνω, μετά ξαναπήρε μπρος, μετά από ένα χρόνο. Οπότε κάθε φορά που άλλαζε το σχήμα, ερχόταν ο καθένας με ιδέες και με την οπτική που είχε, ας πούμε. Κάποια στιγμή είχε φτάσει αυτό, ήταν οριακά μίνι σειρά, ήταν τεράστιο το σενάριο και έπρεπε να κόψω. Έκοβα από εδώ, έβγαζα από εκεί, έβαζα από εδώ. Μετά, γιατί το έβγαλες, ξαναβάλτο. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα νομίζω είχε καταντήσει ανέκδοτο το κόψε, ράψε, στο να φτάσουμε στο τέλος, να πούμε εντάξει, αποχωριζόμαστε αυτά. Γιατί πραγματικά, τουλάχιστον άλλη μία ταινία βγαίνει από τα κομμένα. Οπότε, ναι, μέσα σε όλα αυτά, γιατί το θέλουμε αυτό, γιατί δεν το θέλουμε εκείνο, βάλε αυτό, βγάλε εκείνο. Αλλά ήτανε μπλοκ, ήτανε ας πούμε η σκηνή που κάνει αυτό. Υπήρχε μία μεγάλη σεκάνς στις πρώτες φάσεις του σεναρίου με τη μητέρα του Γιώργου, του Μπάτσου, που αυτή ήταν αληθινή σχέση. Αυτή ήταν στην Αμερική και είχε έρθει και την μισούσε την Ευτυχία. Mm-hmm. Και υπήρχε μία σεκάνς με σύγκρουση με τη μάνα του που είχαν πάει να χωρίσουν, πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα. Αλλά επειδή ήταν αυτόνομη, ήταν το εύκολο θύμα να κοπεί αμέσως. Τέλος πάντων, αυτό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, διότι είπατε προηγουμένως ότι είχε υλικό για να κάνουμε μία σειρά, έστω και μία μίνι σειρά. Είναι η ποσότητα του υλικού που έχει μαζέψει ένας showrunner, συγγραφέας, σενάριογράφος, που κάνει ώστε να γίνει μίνι σειρά και να μην γίνει ταινία, ή η ταινία να γίνει μίνι σειρά.
διότι βλέπουμε όλο και περισσότερο, όταν έγινε μια, είναι μια τάση έτσι, πέραν της μόδας, η ταινία να φαντάζεται από την αρχή σαν μια μίνι σειρά, 3-4 επεισόδια. Αυτό θα μας το πούνε και οι Σέρβοι συνάδελφοί σας που θα έρθουν, που έχουν έρθει ήδη και θα μας μιλήσουν αύριο. Συστηματικά γυρίζουν μία ταινία την οποία την κάνουν και σειρά. Συστηματικά γυρίζουν μία ταινία την οποία την κάνουν σειρά. Και είναι άλλος ο σκηνοθέτης της σειράς και άλλος ο σκηνοθέτης της ταινίας. Άλλος σεναριογράφος είναι κάπως κοινός και στα δύο. Αυτό συμβαίνει και στο Σμύρνη μου αγαπημένη τώρα, που μπορεί να σας το πει ο Διονύσης αύριο, που το γυρίζουν, γυρίζουν την ταινία και γυρίζουν και σκηνές παραπάνω για να γίνει μίνι σειρά. Νομίζω ότι ο λόγος που το κάνουν εδώ στην Ελλάδα είναι περισσότερο μπατζετικός. Δηλαδή, ναι. Λες, ας πούμε, έχω μία ταινία που, ξέρω εγώ, κοστίζει χ. Άμα σηκώνει το θέμα και μπορείς να την κάνεις, δηλαδή μπορεί να... Γιατί είναι και ιστορίες που σηκώνουν και ιστορίες που δεν σηκώνουν. Μπορώ να γυρίσω μερικές σκηνές παραπάνω, να αλλάξω το μοντάζ και να την κάνω μια μινι σειρά. Και να έχω και ταινία και σειρά. Τώρα, οι Σέρβοι δεν ξέρω, μπορούμε να τους ρωτήσουμε αύριο. Αν είναι και αυτός σχόλια, ο λόγος. Έτσι το κάνουμε. Ναι. Η ζωή της ευτυχίας είναι πολλές ταινίες. Δηλαδή, το υλικό δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Οπότε αυτό, ναι. Προφανώς και θα μπορούσε να γίνει, σειρά. Ας δούμε τώρα το τελευταίο κομμάτι που αφορά την πολύ πρόσφατη δουλειά σας με τον Νίκο Απειραθήτη που είναι παρόν και θα μας μιλήσει και εκείνος από την πλευρά του το απόγευμα, σεναριογράφο της σειράς «Τα καλύτερα μας χρόνια», τα οποία είναι μια σειρά μεταφερμένη από μια άλλη χώρα, ένα format από την Ισπανία. Και επειδή αγγίζει πολλές από τις προβληματικές, το σκεπτικό κάποιου που δουλεύει ένα σενάριο ταινίας, μεταφερμένα από βιβλίο και σειράς format, και η οποία πρέπει να κολλάει στον κόσμο στο οποίο να απευθυνθεί από την Ισπανία αυτή τη σειρά, μπορείτε να μας πείτε πώς δουλέψατε κάπως από τη στιγμή που αυτό το format, μια σειρά ισπανική, γυρισμένη κάτω στην υποτίθεται στην περίοδο του Φράνκο, πώς αυτό μετατράπηκε και σε success της χρονιάς. Το success ποτέ δεν ξέρεις πώς μετατράπηκε. Δηλαδή πάντα όποτε ξεκινάμε κάτι, όλοι, νομίζω, όχι όλοι, θέλουν να κάνουν επιτυχία. Όλοι θέλουν, όλοι. Γι' αυτό θέλουμε, να περάσει τον κόσμο, να μας δούνε, να βγει καλό, να καμαρώνουμε. Δεν γίνεται πάντα. Το πότε γίνεται και πότε δεν γίνεται δεν το ορίζουμε πάντα εμείς. Δεν ξέρω. Είναι κάπως μεταφυσικό. Αν πρέπει να πούμε ένα κανόνα γενικό, είναι ότι όταν μαζεύονται πολλοί που έχουν πολύ αγάπη για κάτι και η εποχή το σηκώνει, ενδιαφέρει, τότε έχεις πιο πολλές πιθανότητες να όντως να βγει κάτι καλό. Λοιπόν, το πώς δουλεύουμε. Στην αρχή δουλέψαμε πολύ μαζί με τον Νίκο, δηλαδή πήραμε το υλικό μαζί με τον Νίκο και την παραγωγό μας, την Ναταλή Δούκα, που είναι από πάνω σαν σκυλί του πολέμου. Δηλαδή είναι στο μοντάζ, είναι στο casting, είναι στο σενάριο, είναι σε όλα. Παίζει το ρόλο του showrunner. Εντελώς. Λοιπόν, και καθόμασταν και σκεφτόμασταν τι κρατάμε, τι αφήνουμε. Τον θέλουμε αυτό χαρακτήρα. Τον θέλουμε. Αλλά θα τον κάνουμε έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Αυτόν τον θέλουμε, δεν τον θέλουμε. Ή τον θέλουμε για λίγο, για δύο επεισόδια. Να βάλουμε και ένα χαρακτήρα που να είναι έτσι, να βάλουμε και ένα... Οπότε κάναμε προσθήκες χαρακτήρων που δεν υπάρχουν καθόλου στο ισπανικό. Κάποια πράγματα τα πετάξαμε εντελώς, δεν μας κάνανε. Δηλαδή μας φαινόντουσαν επαναλήψεις και ότι δεν είναι αυτό. Και η μεγάλη δουλειά και το μεγάλο στοίχημα ήταν πώς θα κάνουμε μία σειρά... που αναφέρεται σε εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, στη Χούντα, που αν εξαιρέσει τη Λούφα και Παραλλαγή, τη σειρά, δεν την έχει πιάσει άλλος αυτή την εποχή και δει σαν κωμωδία, κομεντή, ας πούμε.
πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα σε εκείνη την εποχή και να είναι εντελώς ελληνικό και να έχει πολύ αλληλεπίδραση με αυτά που γίνονταν. Δηλαδή, το στοίχημα κάθε φορά είναι πώς η δράση ενός επεισοδίου μπορεί να έχει αλληλεπίδραση με την εποχή, γιατί πηγαίνουμε και χρονικά, πηγαίνουμε με τα γεγονότα. Ας πούμε, το Μάιο του 69 έγινε αυτό. Ωραία. Πώς αυτό θα το βάλουμε στο επεισόδιο? Είναι ένα puzzle κάθε φορά. Και μετά αρχίζουμε και ψάχνουμε μουσική για να το υποστηρίξουμε, τραγούδια που βγήκαν εκείνη τη χρονιά, τα επίκαιρα που παίζονταν στην τηλεόραση, άρθρα που έχουν γραφτεί για εκείνα τα γεγονότα και πώς επηρέασαν τους ανθρώπους. Και προσπαθούμε όλα αυτά να τα βάλουμε στη δράση και στους χαρακτήρες. Το μυστικό, μυστικό, το ευχάριστο, νομίζω είναι ότι κάναμε πολυεπίπεδους χαρακτήρες, τους ψάξαμε πάρα πολύ ώστε να μην είναι στρογγυλεμένοι ή flat, ας πούμε. Ο χουντικός περιπτεράς είναι και μισογύνης, αγαπάει και τα παιδιά, είναι και τρυφερός άνθρωπος όταν χρειάζεται, είναι και πάρα πολύ γκρινιάρης και γρουσούζης. Το σύνολό του όμως είναι ένας αγαπησιάρης παππούς που κάπου θυμόμαστε όλοι, που κάτι μας αγγίζει, μας θυμίζει. Έτσι προσπαθήσαμε να κάνουμε με όλους τους χαρακτήρες και νομίζω ότι δημιουργήθηκε μια ζεστή ατμόσφαιρα. Είχαμε τη χαρά να έχουμε και πολύ καλούς ηθοποιούς που το αγαπάνε, το λατρεύουν και έχουν πέσει με τα μούτρα. Οπότε έχει δημιουργηθεί μια πολύ ζεστή και οικία και αγαπησιάρικη ατμόσφαιρα, που αυτό αφενός θέλαμε και να δείξουμε με τα χρόνια, ότι ναι, μεν ήταν χούντα και περνούσαν ό,τι περνούσαν οι άνθρωποι, αλλά είχαν πολύ την έννοια του μαζί τότε. Είχε ο ένας τον άλλον. Είχαν έρθει περισσότεροι από επαρχία και ψάχνανε τρόπο να συνδεθούν με τους δίπλα τους. Είχαν γειτονιές. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Στην πορεία ο Νίκος πήρε το κομμάτι αυτό του να βρίσκει, να συνδυάζει την μπλοκή με την πραγματικότητα. Και εγώ κάνω τους διαλόγους και φέτος προσθέθηκε και τρίτη στην παρέα, η Δόρα μας Κλαβάνου, που είναι το παιδί μας, είναι ανάμεσα στον Νίκο και σε μένα, δηλαδή παίρνει μια πλοκή από τον Νίκο, με πολλά στοιχεία βέβαια και με τα ιστορικά και όλα αυτά, και μετά το κάνει σκαλέτα, το βάζει σε σειρά. Έχω κάνει τα γνωστά αυτά που έκανα. Αυτό. Και φυσικά μετά στο τέλος τα παίρνει η Ναταλή, να μην το ξεχνάμε αυτό, ναι. Και μας... Και τα επιβλέπει. Το final cut το έχει η Ναταλή? Η Ναταλή τα έχει όλα. Ωραία. Νίκο, για πες και εσύ. Νίκος Απειρανθίτης. Τα χρεώνουμε όλα, είναι σαν να σκληρώσουμε και θα μας μιλήσει το απόγευμα, αλλά τώρα θα μας απαντήσει στη Σφίνα. Τι να πω. Η Κατερίνα τα είπε πάρα πολύ καλά. Εγώ πιστεύω ότι, ακούγοντάς την πολύ προσεκτικά, γιατί ξέρετε, είναι διαφορετικά να δουλεύεις με έναν άνθρωπο και διαφορετικά να τον ακούς απ' έξω. Λοιπόν, η Κατερίνα με κέρδισε πολύ με αυτά που είπε και με τον τρόπο που παρουσίασε... Να το θυμάσαι αυτό. Θα σφαζόμαστε. Λοιπόν. Και με τον τρόπο που εξήγησε πάρα πολύ καθαρά πώς σκεφτόταν για τις σκηνές στην ταινία... τα είπε με συγκλονιστικά ωραίο τρόπο, ειλικρινή και... Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι και στην δουλειά μέσα και στα καλύτερα μας χρόνια υπάρχει αυτή η ζεστασιά, αυτή η επαφή του να συνδυάσεις τη λογική με το όνειρο, την σκληρή πραγματικότητα με την ανάγκη για να υπάρξει μια άλλη πραγματικότητα, να δεις μέσα στο μαύρο, ας πούμε, της δικτατορίας, το φως που υπήρχε στους ανθρώπους, γιατί ανεξάρτητα από την εποχή υπήρχαν τα στοιχεία που εμείς αναδεικνύουμε. Οπότε μέσα σε αυτή την λογική θέλω να πω ότι κάναμε μια δουλειά που νομίζω ότι είναι βασική ενός σεναριογράφου.
πήγαμε να ψήσουμε, να το πω έτσι, τους πάντες με το γραπτό μας. Δεν περιμέναμε να έρθει το τελικό αποτέλεσμα. Πέσαμε με τέτοιο πάθος στο να γράψουμε ωραία σενάρια, ωραίους χαρακτήρες, ωραίους διαλόγους, να έχει και ιστορική αλήθεια μέσα αυτό, να θυμίζει και κάτι, αλλά και ταυτόχρονα να μην σε εγκλωβίζει μέσα σε στερεότυπα της εποχής. Δεν μπήκαμε, εγώ καμαρώνω πολύ γι' αυτό, δεν μπήκαμε με την ενοχή ότι τι θα πούν οι άλλοι για το πώς δουλέψαμε εμείς την εποχή της δικτατορίας. Δεν λογαριάσαμε αυτό και πετύχαμε κάτι που το εντόπισε τώρα η Κατερίνα στο τέλος. Πετύχαμε κάτι, οι ηθοποιοί μας και όλοι οι συνεργάτες μας, που πρέπει να πω ότι όλο το team των συνεργατών είναι επαγγελματίες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και έχει σημασία αυτό πάντα στις δουλειές, με πολύ μεγάλη εμπειρία και με εμπειρία που διατηρεί το πάθος, την άσβεστη φλόγα για να κάνεις καλή δουλειά, αγάπησαν τα κείμενά μας, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε στο σετ και να είμαστε χαρούμενοι από αυτό που βλέπαμε. Δηλαδή βλέπαμε ένα μελίσι ανθρώπων, παθιασμένους ηθοποιούς, να υπηρετούν τους ρόλους και ξέρετε αυτό δίνει τρομακτική υπεραξία στο κείμενο. Το κείμενο ό,τι και να το κάνεις είναι ένα κείμενο. Μπορεί να υποθεί καλύτερα, λιγότερο καλά, να σκηνοθετηθεί καλά ή περισσότερο καλά, αλλά κουβαλάει μέσα του, τα δικά μας κείμενα πρέπει να το πω, κουβαλούσαν ψυχή. Αυτή την ψυχή λοιπόν την πήραν οι ηθοποιοί μας και οι συνεργάτες μας και αυτό μας ξαναέδωσε τη δύναμη γιατί τώρα δεύτερη χρονιά η Δώρα ας πούμε μπήκε στη μέση λίγο να κρατήσει και κάποιες ισορροπίες γιατί από ένα σημείο και μετά έχεις τέτοια φόρα που δεν ξέρεις πώς να τη... Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος του λάθους. Οπότε μπήκε και ένας τρίτος άνθρωπος στο σενάριο και θεωρώ κάναμε πάρα πολύ καλά, τη Δώρα την ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο, γιατί μπορούσε να δει εμάς και απ' έξω. Γιατί εμείς πια είμαστε τόσο πολύ μέσα σε αυτό, που πια έχουμε τον κίνδυνο στη δεύτερη σεζόν να μην τα πάμε καλά, γιατί θα ακολουθήσουμε τη συνταγή, να το πω έτσι, της πρώτης σεζόν. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κριτήριο του πάντα να κοιτάς και να ξανακοιτάς και βέβαια μετά μένουν πάρα πολλές σκηνές όπως στην Ευτυχία μας περιέγραψε που καλώς μερικές φορές βγήκαν απ' έξω, νομίζω, τελικά. Δηλαδή μέσα αυτό ποτέ το... Ποτέ δεν θα μάθουμε, αλλά όταν λειτουργεί το αποτέλεσμα, Κατερίνα, τουλάχιστον λες ότι λειτουργήσε και είσαι ικανοποιημένος εκεί. Μην φάω άλλο χρόνο από την Κατερίνα, τα λέει πάρα πολύ ωραία, οπότε θέλω να συνεχίσει. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, θέλω να με ρωτήσουν τα παιδιά αν έχουν κάτι, με χαρά να απαντήσω. Επειδή είπες παιδιά να μιλήσω... Να μιλήσεις, εσύ είσαι παιδί. Πώς είναι η συνεργασία κύριε, με δημιουργικές ομάδες στην τηλεόραση μέσα σε αυτό το σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον που λένε ότι υπάρχει στην... τίποτα. Ναι, ας απαντήσω σε αυτό. Είναι ένα κομμάτι της δουλειάς που άμα δεν μπορείς να το ακολουθήσεις, σε αφήνει και η δουλειά. Νομίζω ότι πρέπει να μπαίνεις πάρα πολύ, να είσαι πολύ αποφασισμένος να κοιτάς το τελικό αποτέλεσμα και όχι τις διαφωνίες, γιατί φυσικά άνθρωποι είμαστε, ο ένας σκέφτεται έτσι, ο άλλος σκέφτεται αλλιώς. Δεν πρέπει να υπάρχει εγωκεντρισμό, όχι εγωισμός, εγωισμό έχουμε όλοι με κάποιο τρόπο, ας πούμε, και ειδικά άμα παθιαζόμαστε με κάτι που έχουμε σκεφτεί και αυτά. Αλλά πρέπει να έχεις ένα μέτρο και να ξέρεις πότε αυτό γίνεται τοξικό και για το αποτέλεσμα και πότε αυτό είναι χρήσιμο και πάει την κουβέντα παρακάτω. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε, γιατί σε αυτή τη δουλειά σπάνια κάνεις κάτι μόνος σου. Στο βιβλίο κάνεις κάτι μόνος σου, είσαι εσύ και το χαρτί. Σε αυτές τις δουλειές είσαι ή έρμεο του σκηνοθέτη, ή έρμεο του παραγωγού, ή έρμεο της ομάδας. Το οποίο σε κάθε περίπτωση είσαι έρμεο. Πρέπει να, λίγο να ξεκινάς από εκεί, να λες ότι εγώ τώρα, ας πούμε, ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι να γράψω αυτό που πρέπει και ένα κομμάτι είναι να μπορέσω να συνεργαστώ με τον άλλον, να καταλάβω τι θέλει
για να το κάνω όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό που θέλει, για να μην έχουμε, χωρίς όμως να προδώσω και αυτό που γράφω, για να μην έχουμε εντάσεις και για να μην μας πάει πίσω στη δουλειά αυτό. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε, συγγνώμη, ότι σε όλο αυτό την αλυσίδα υπάρχει ένας broadcaster, ένα κανάλι, στην περίπτωση την προκειμένη η ΕΡΤ, που δέχτηκε, πήρε το ρίσκο, μίζαρε που λέμε, πόνταρε σε αυτή τη σειρά και έγινε μια μεγάλη επιτυχία που οι τηλεθεατές είπαν το μπράβο σε ένα εθνικό broadcaster, δημόσιο. Πολύ σημαντικό αυτό. Και πολύ σημαντικό ότι δεν παρεμβαίνουν στη δουλειά μας, ενώ συνήθως τα ιδιωτικά κανάλια σε τσακίζουν. Δηλαδή έχουν, σε τσακίζουν. Ναι, έχουν άποψη για όλα. Έχουν από το casting, για τα πάντα. Και στο κείμενο φυσικά, σου έρχονται πίσω και βάλε αυτό, βγάλε αυτό. Δηλαδή χάνεις το λόγο που κάνεις στη δουλειά, ας πούμε, από ένα σημείο και μετά. Όχι παντού, αλλά συνήθως. Μια ερώτηση, Παναγιώτη Μπαλοπούλου, της Επικοινων Χώρα. Καλημέρα και ευχαριστούμε, κυρία Μπέη. Θα κάνω μία ερώτηση. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το χορό, οπότε αν ακουστεί προβοκατόρικη, συγχωρήστε με. Είναι και για σας και για τον κύριο Πυρανθήτη. Άκουσα με μεγάλη έκπληξη ότι τα καλύτερα μας χρόνια είναι βασισμένο σε μία ισπανική σειρά. Δεν ξέρω αν το ξέραν οι υπόλοιποι και αν το έχουν δει. Εγώ πάντως εκπλήσωμαι. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα μπορούσε να μην είναι βασισμένο σε ισπανική σειρά. Αυτός ήταν ο στόχος μας, να μην φαίνεται. Και πολλά πράγματα, είναι πάρα πολλά πράγματα δικά μας και δεν έχουν σχέση καμία. Δηλαδή υπάρχουν και μερικά επεισόδια που είναι αυτούσια δικά μας. Δεν έχουμε πάρει τίποτα από το ισπανικό. Έχουμε πάρει την ιδέα, που είναι μια πολύ ωραία ιδέα, να έχεις ένα παιδάκι αφηγητή, όμως με τη γνώση της ηλικίας του, να φυγείτε και σαν παιδί λίγο και σαν ενήλικος. Και έχει ορισμένες πάρα πολύ ωραίες καταστάσεις της γειτονιάς και του πώς είναι η εποχή που αλλάζει, που η μεταβατική αυτή εποχή. Και όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό υλικό για να ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα όμως οι λεπτομέρειες, όλα πρέπει να τα ξαναεφευρίσκουμε και να τα κάνουμε δικά μας. Σαφώς. Γι' αυτό και εγώ αναρωτήθηκα. Είναι θέμα της παραγωγής, όταν δηλαδή κάθονται στο τραπέζι όλοι για να βρουν τι θα παιχτεί σαν καινούργια σειρά και τι θα πουληθεί στα κανάλια. Είναι τι κυριαρχεί περισσότερο, μια επιτυχημένη ιδέα, έστω και αν έρχεται από αλλού, η οποία θα προσαρμοστεί, ένα πρωτότυπο πράγμα που θα βασιστεί σε ένα βιβλίο που υπάρχει. Αυτό αλλάζει κατά καιρούς και πιο πολύ η παραγωγή ή οι υπεύθυνοι των καναλιών μπορούν να απαντήσουν σε αυτό. Αυτό που εγώ νιώθω είναι ότι πλέον τα κανάλια είναι πιο σίγουρα όταν υπάρχει ένα ξένο φορμάτ, γιατί υπάρχει ένας μπούσουλας και έχουν τουλάχιστον την ασφάλεια ότι αυτό είναι το προϊόν, δεν θα αλλάξει στο 8ο επεισόδιο να γίνει κάτι άλλο. Οπότε νομίζω γι' αυτό έχουν τόσο πολύ, γιατί τα περισσότερα αυτή τη στιγμή που γίνονται έχουν από πίσω ένα φορμάτ το οποίο είναι δοκιμασμένο, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει, να είναι πολύ πίσω. Απλώς υπάρχει μία, ξέρεις από πού ξεκινάνε όλοι αυτοί και πού θα καταλήξουν. Νομίζω ότι για λόγους ασφάλειας το κάνουν πιο πολύ. Ας πούμε ότι η Νάταλη Δούκα, αν θυμάμαι καλά, ήταν εκείνη η οποία πρωτοείδε αυτό το φόρματ. Η Νάταλη Δούκα ήθελε να το κάνει αυτό από το 12 στο Μέγκα. Και ο Νίκος είχε δουλέψει δηλαδή στην πρόταση. Είχε δουλέψει την πρόταση τότε και μετά έκλεισε το Μέγκα και το είχε πάρα πολύ, το ήθελε, το είχε πάντα. Και όταν πήγε στην Τάνγκουιρ, η πρώτη τηλεοπτική δουλειά που κάνανε είναι αυτό. Άρα παίζει ρόλο και ένα άτομο, ένα παθιασμένο showrunner ή παραγωγός που θα πάει σε μια τεράστια αγορά του εξωτερικού και εκεί θα δει κάτι το οποίο ανεξάρτητα της επιτυχίας θα του κάνει flash, θα του πει «Μ' αρέσει αυτό, το παίρνω». Χωρίς να πολύ σκεφτεί. Μετά βέβαια τα κανάλια το βλέπουν πιο εμπορικά. Α, έχει επιτυχία, να το πάρω. Χωρίς να πολύ σκεφτούν την ποιότητα. Άρα χρειάζεται και κάποιος να το σπρώξει. Πολλοί κάποιοι χρειάζονται, ναι, για να γίνουν γενικά. Ναι.
Άλλος ερώτηση, Βαγγέλης Μπέκας, με ερώτηση. Άλλος αναγεωγράφος. Σχεδόν. Σχεδόν. Κάποιος άλλος. Μαρία Κουφοπούλου, οπωσδήποτε. Ναι. Καλημέρα. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Νίκο. Είναι πραγματικά έτσι, πολύ ενδιαφέρον να το ακούς. Όλο αυτό, όλη αυτή την ιστορία. Ήθελα να πω ότι ούτε εγώ είχα φανταστεί ότι είναι format που είμαι στην δημόσια τηλεόραση. Μάλιστα είχα και μία διαφωνία, είχα ένα debate, έλεγα αποκλείεται. Που σημαίνει πόσο επιτυχημένη είναι η απόδοση της σειράς στα καλύτερα μας χρόνια για την ελληνική τηλεόραση. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ελληνική δημόσια τηλεόραση που έχει βγει δυναμικά στον χώρο της μυθοπλασίας. Θέλω να πω ότι τα format πραγματικά είναι ένας νέος τρόπος. Πρώτο, είδαμε, νομίζω, το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς» ως τέτοιο, έτσι δεν είναι, με την Δήμητρα Παπαδοπούλου που πριν πολλά χρόνια. Μπορεί να ήταν και ίσως και κάποιες απουνόπερες, ίσως ήταν πιο πριν. Ναι, ναι. Το ερώτημα που θέλω να θέσω, ενδεχομένως και στους δύο, είναι, μιας και μιλάμε για διεθνείς συμπαραγωγές, τι νομίζετε κατά την άποψή σας, δεν υπάρχει συνταγή φαντάζομαι, αλλά τι θα μπορούσε να κάνει μία μεταφορά ενός βιβλίου σε τηλεοπτική σειρά, για να έρθω ακριβώς to the point of the event, έναν πόλο έλξης για διεθνή συμπαραγωγή. Νομίζω... παίρνοντας σαν δεδομένο, και θα απαντήσω γιατί το έχω σκεφτεί και για ταινίες και νομίζω ότι είναι το, πάνω κάτω το ίδιο, παίρνοντας σαν δεδομένο τα μέσα που έχουμε και τα budget που έχουμε, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε την ξένη αγορά στο στρατόπεδό τους. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ ελληνικό, που να έχει κάτι να φαντάζει εξωτικό και διαφορετικό, και να προσελκύσουμε έτσι το ενδιαφέρον. Γιατί τώρα θα κάνουμε ένα αστυνομικό, ας πούμε, εμείς, και να το πάμε πού, που έχουν 2 εκατομμύρια το επεισόδιο budget και εμείς έχουμε 50. Αν έχεις την ιδέα, ζητάς τα χρήματα, την καλή ιδέα. Ναι, ζητάς τα χρήματα, αλλά νομίζω ότι μπαίνουν αναλογικά και όσοι μπαίνουν οι ξένοι. Δεν μπορεί να έχει ένα budget, ένα επεισόδιο Χ και η Ελλάδα να βάλει το τόσο και να περιμένει από τους ξένους να βάλουν το 80%. Ναι, ένας είναι ο παράγοντας ο οικονομικός. Είναι πολύ σημαντικός. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός ο οικονομικός. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν σκεφτόμαστε τον οικονομικό παράγοντα εμείς, είναι σαν να βάζουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας. Να έρθω στο επόμενο ερώτημα, γιατί έπεσες τώρα και σε δημοσιογράφο. Επομένως, ένας σεναριογράφος λαμβάνει υπόψη του το budget όταν γράφει. Αυτό μας έλειπε, φυσικά. Θέλω να πω, δεν μιλώ για... Υπάρχει ένα limit up. Δεν μιλώ, δεν λέω να βάζει τα, δεν ξέρω, αερομαχίες, αλλά... Εδώ μιλάμε ότι μία σκηνή, ας πούμε, κάνουν σε ένα ξένο, σε έναν όχι βασικό χώρο, πρέπει να γυρίσουν μία σκηνή, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο που δεν το έχουμε μέσα στο χώρο και πρέπει να κάνουμε 6 σκηνές για να καλυφθεί το γύρισμα μιας μέρας, για να μην πάνε εκεί για μισή μέρα. Ή αν δεν το έχουμε κάνει αυτό, θα φύγει η σκηνή ή θα τη μεταφέρουν σε άλλο χώρο. Το μπάτζετ είναι από πάνω μας, σαν τον Χάρο με το τρεπάνι. Είναι καθοριστικό. Είναι καθοριστικό. Ερώτηση, είναι καθοριστικό. Και είναι και δεν είναι. Πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο, ένα στάνταρ που μπορούν να γίνονται τα πράγματα, που μπορείς να τα κλέψεις. Ας πούμε... Εμάς δεν είναι καμιά η σειρά, δεν είναι κανένα μεγάλο μπάτζετ, καθόλου. Ναι. Με ένα τρόπο τα έχουμε καταφέρει να το κλέβουμε. Τώρα, αν ήταν 10.000 λιγότερο, δεν θα μπορούσα, πιστεύω. Σίγουρα. Δηλαδή, υπάρχει ένα στάνταρ που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Σίγουρα, αν είχαμε τα διπλά,
θα φαινόταν πολύ πιο κινηματογραφικό, πολύ πιο ωραίο, θα έδειχνε. Αλλά και τόσα που έχουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το εκμεταλλευτούμε. Ναι. Σίγουρα παίζει ρόλο. Θα ήταν πιο πολλά τα εξωτερικά γυρίσματα ενδεχομένως. Τα πάντα. Και τα εξωτερικά γυρίσματα και οι χώροι και πιο πολύς χρόνος με τους ηθοποιούς και πιο σύνθετες οι σκηνές. Δηλαδή, όταν πρέπει να βγάλεις το επεισόδιο σε 3,5 μέρες και έχεις, ας πούμε, και έχεις σε κάθε επεισόδιο 10 σκηνές με πολύ κόσμο, που μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, ένας κάνει έτσι, ο ένας κάνει... δεν είναι εφικτό. Θα έχεις 2 σκηνές τέτοιες. Δηλαδή, είναι τέτοια πράγματα που δεν μπορείς να το ξεχάσεις το μπάτζετ, όσο και να θες. Και άμα δεν το ξεχνάς εσύ, το θυμίζουν οι άλλοι. Οπότε, ξέρω εγώ, σου λένε κόψε αυτό, βάλε εκείνο, ξαλάφρωσε τη σκηνή, βγάλε τον τάδε από αυτή τη σκηνή. Είναι και λίγο puzzle. Δηλαδή, φαίνεται, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάποιοι που δεν έχουν πολύ σχέση με το χώρο άνθρωποι, αλλά και ίσως και άνθρωποι που έχουν, αλλά όχι σε καθημερινή βάση, τα φαντάζονται κάπως αλλιώς, ότι εμείς απλά γράφουμε, έχουμε έμπνευση, καμία σχέση. Πολύ. Ο Μπέκας ο Βαγγέλης ίσως θέλει κάτι να μας πει. Να ρωτήσει. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία παρουσίαση και παρουσία. Να ρωτήσω τι είναι για σένα αυτό που λέμε καλός διάλογος, ένα, και δεύτερον ποια είναι η διαδικασία σου να φτιάχνεις ένα καλό, ένα ωραίο διάλογο. Λοιπόν, για μένα καλός διάλογος είναι όταν έχει ρυθμό, ξάφνιασμα και αν το σηκώνει η σκηνή να έχει και μεταπτώσεις, δηλαδή να σε πηγαίνει από τη μία στην άλλη, εκεί που γελά, και αυτό το σύριαλ μας το έχει συχνά αυτό, ότι εκεί που γελάς γίνεται κάτι και οπ, και γίνεται δραματικό. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ο ρυθμός και το ξάφνιασμα αυτό, γιατί εντάξει, καλός διάλογος μπορεί να υπάρχει, να γράφουν πολύ καλό διάλογο. Αλλά εγώ εκεί που θα κολλήσω, εκεί που νομίζω ότι το κάνει φωτεινό, είναι όταν ξαφνιάζεσαι και όταν ρέει και δεν έχει και σοβαροφάνεια. Και η σοβαροφάνεια δεν μ' αρέσει. Αυτό. Και πώς γράφω εγώ. Δεν ξέρω. Εύκολα. Το παίρνω και γράφω. Δηλαδή, το γράφω έτσι όπως μου βγαίνει εκείνη την ώρα, το αφήνω και μετά το βράδυ το σκέφτομαι και μπορεί να σκεφτώ κάτι, να το μετατοπίσω ένα 10%, που όμως καμιά φορά αυτό το 10% σου πηγαίνει από εκεί που είναι απλά ένας βατός διάλογος, σου τον κάνει ενδιαφέρον. Αυτό. Να επιμείνω λίγο πάνω σε αυτό. Πολύ ωραία. Μου άρεσε πάρα πολύ η απάντηση. Πολύ σύντομη και εύστοχη. Να ρωτήσω από τον προβληματισμό που έχουμε. Γενικά, ας πούμε, στον κινηματογράφο λένε να κάνεις πιο ελλειπτικούς διαλόγους. Μερικοί λένε να μην βάζεις και καθόλου λόγια. Έτσι, γενικά. Και στην άλλη άκρη, στις σαπουνόπερες, οι διάλογοι είναι πολύ περιγραφικοί. Θέλω να πω, δεν συμβαίνει αυτό στα καλύτερα μας χρόνια, που κατά κάποιον τρόπο κρατάει μία ισορροπία, να το πω έτσι. Αλλά... δεν είναι και σαπουνόπερα εδώ. Δεν είναι και σαπουνόπερα. Όχι, δεν είναι. Αλλά ας πούμε, στις σαπουνόπερες βλέπεις, ας πούμε, ότι μπορεί να, στο διάλογο μέσα να υπάρχει περιγραφή συναισθημάτων, να υπάρχει... Εντάξει. Πού βρίσκεις εκεί τα όρια, δηλαδή λες, θα το πάω ως εκεί... Καταρχήν, νομίζω το ένστικτο είναι, το ένστικτό σου λέει ως πού θα το πας και πού θα το ένστικτο, εντάξει, υπάρχει η λογική και μετά είναι το ένστικτο. Στο γράψιμο νομίζω ότι είναι κυρίως το ένστικτο, αφού έχουμε λύσει όλα τα παζλ αυτά που λέγαμε, την παραγωγή, τα χρονικά, τα ιστορικά, όλα αυτά, ας πούμε, υπάρχουν εκεί και πρέπει μετά να τα βάλεις με κάποιο τρόπο μέσα. Με το ένστικτο πας. Όσον αφορά τις ταινίες, ότι πρέπει να είναι ελλειπτική, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Έχω δει πάρα πολύ ωραίες ταινίες που έχουν και φλιαρία και σε συνεπέρνει
Και έχω δει και ταινίες που είναι πιο εσωτερικές και πιο ελλειπτικές. Και όπως και πάρα πολλές τέτοιες που είναι πάρα πολύ βαρετές. Οπότε δεν πιστεύω εγώ ότι υπάρχει στεγανό στο τι πρέπει να κάνεις. Κάνε ό,τι νιώθεις, φτάνει αυτό που θα κάνεις να είναι καλό, να το κάνεις να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο για αυτό που είναι. Αυτό. Βεβαίως. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω, όταν γράφετε ένα σενάριο, σκέφτεστε πολλές φορές σε ποιον θα απευθύνετε, για ποιον είναι, ή πρέπει να το γνωρίζετε αυτό πρώτα, έτσι ώστε να χτίσετε πάνω στον ηθοποιό. Σε ποιος θα το παίζει, ναι. Σίγουρα σκέφτεσαι. Ή σκέφτεσαι καμιά φορά, άμα δεν μπορείς να σκεφτείς έναν Έλληνα ηθοποιό, μπορεί να σκέφτεσαι έναν ξένο, που να έχει όμως κάποια χαρακτηριστικά που εσύ θες, γιατί σε βοηθάει, γιατί και εγώ όταν γράφω σκέφτομαι εικόνα, σκέφτομαι κάποιον να τα λέει, κάποιον να κάνει αυτά. Σκέφτεται και φωνή, ας πούμε, πολλές φορές, ενώ πώς θα το πει, άμα θα το ταιριάζει. Όταν πια έχουμε το cast, μετά είναι σαν να το βλέπω. Καμιά φορά νομίζω, λέω, τώρα αυτό είναι και λίγο οριακό, λέω αυτό το είδα ή είδα τη σκηνή ή την έχω φανταστεί και είναι... Δηλαδή, λίγο το χάνεις μετά από ένα σημείο και μετά. Αλλά πριν, ναι, πρέπει να έχεις κάποιον στο μυαλό σου για να... Δηλαδή, πρέπει. Σε βοηθάει. Σε βοηθάει για να το... Γιατί αλλιώς είναι, ας πούμε, να γράφεις ένα ρόλο τυχαίο, ας πούμε, το μανάβι, ξέρω εγώ. Αλλιώς είναι να φαντάζεσαι ένα ψηλόλιγνο καχεκτικό που τον παίρνει ο άνεμος, αλλιώς είναι ένα χοντρούλι άτσαλο που του πέφτουν τα πράγματα, αλλιώς έναν μπάρμπα, ξέρω εγώ, 80 χρονών με το μολύβι στο αυτί. Θέλω να πω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο χαρακτήρα που θα φτιάξεις, ο σωματότυπος, τα τικ, τα πράγματα, όλα αυτά. Και σας αρέσει πιο πολύ να γράφετε σενάρια ή βιβλία? Νομίζω σενάρια, γιατί με το σενάριο έχεις διπλή χαρά, μάλλον πολλαπλή χαρά. Με το βιβλίο έχεις τη χαρά όταν το φτιάχνεις, το γράφεις και μετά εκδίδεται. Τελειώνει όμως το ταξίδι. Εντάξει, μπορεί να σου πει κάποιος, το διάβασα, μου άρεσε, αλλά τελειώνει. Η δική σου συμμετοχή, δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Ενώ με τα σενάρια, το μοιράζεσαι με άλλους. Δηλαδή, και είναι αυτό που γίνεται στα γυρίσματα και... Είναι πολύ συγκινητικό. Είναι λίγο σαν, εγώ το έχω παρομοιάσει, είναι σαν παλιοί συμμαθητές που κάνουν reunion. Γιατί πολλά από τα παιδιά που δουλεύουν, τα έχεις συναντήσει σε άλλες δουλειές και μπορεί να έχεις και χρόνια να τους δεις, είναι και κάποιοι καινούργοι. Και γίνεται έτσι ένα συνοθήλευμα που όμως όλοι έρχονται να δουλέψουν πάνω σε αυτό που εσύ έχεις κάνει. Και αυτό είναι συγκινητικό. Που το μοιράζει με τους άλλους, βλέπεις πώς το βλέπει ο άλλος, μετά που έρχεται ένας ηθοποιός, το παίζει, μπαίνουν μουσικές, είναι μια διαδικασία πολύ ομαδική και εγώ παίρνω πιο πολύ χαρά από αυτό. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Βεβαίως. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι καθαρά τεχνική. Το script, γράφουμε έτσι το σενάριο. Περιγράφεις το χορό, περιγράφεις το ότι είναι μια αυλή και κάθεται ο τάδε εκεί, η τάδε εκεί και γίνεται μετά ο διάλογος, είναι τα ονόματά τους και δίπλα τι λέει ο καθένας. Είναι καθαρά το πώς είναι το script, δηλαδή δομημένο. Ναι, προσπαθούμε να τα περιγράφουμε όλα για να διευκολύνουμε. Αφού λοιπόν το περιγράφεις... Υπάρχουν φορές που έχεις έρθει σε σύγκρουση με το διευθυντή φωτογραφίας, που λέει ο λόγος? Με το διευθυντή φωτογραφίας όχι, ποτέ. Ο σκηνοθέτης καμιά φορά, αλλά δεν έρχεσαι σε σύγκρουση.
Γενικά, τώρα θέλω να πω, και ειδικά ας πούμε στη τηλεόραση, επειδή η χρόνη είναι, δεν προφταίνεις να έρθεις σε σύγκρουση. Αν κάτι που έχεις περιγράψει δεν του βγαίνει σε χρόνο, γιατί εγώ μπορεί να έχω περιγράψει μια σκηνή που να την έχω, να έχουμε βάλει μέσα ότι κάνει αυτό, ο άλλος κάνει εκείνο, μια περίπλοκη σκηνή που συμβαίνουν πολλά πράγματα και που θα θέλαμε να είναι έτσι. Και είναι το ρολόι και πρέπει να πάνε ραπ σε 2 ώρες. Και μπορεί να την κάνει πολύ πιο απλουστευμένα, πολύ πιο... δηλαδή να την αλαφρώσει και που εγώ δεν θα το μάθω καν, ας πούμε. Εντάξει, συχνά, το βλέπεις στο τέλος. Συχνά, στις ταινίες, ας πούμε, εντάξει, εννοείται ότι έχεις πιο πολύ χρόνο και αν θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές, σε παίρνει, το συζητάτε. Και βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τους ανθρώπους, έτσι. Με τη σχέση που έχεις με τον άλλον, ας πούμε τον Άγγελο, τώρα επειδή λέγαμε για την ευτυχία, το Φραντζή, είχαμε την τέλεια σχέση, δηλαδή ένα και μπορεί να του βγαίνει στην πρόβα να μην μπει ο ηθοποιός, ας πούμε, να αλλάξει μια λέξη και με έπαιρνε αμέσως τηλέφωνο και μου έλεγε δεν της βγήκε αυτό και σκέφτηκε να πει αυτό. Έχεις αντίρρηση ή μήπως έχεις καμιά άλλη ιδέα να γίνει... Δηλαδή, μία τρομερή συνεργασία και συνεχής αναφορά. Τώρα, στις σειρές είναι λίγο πιο... σου υπαγορεύει το είδος, σου υπαγορεύει και το πώς θα δουλέψεις με τους άλλους. Βέβαια. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ ωραία που μας είπατε και πολύ ενδιαφέροντα. Επανέρχομαι λίγο στους διαλόγους και ειδικά όταν μιλάμε κυρίως για βιβλίο εποχής, όπως ήταν ας πούμε η Ευτυχία ή όπως η Σμύρινη τώρα που γυρίζεται κτλ. Οι άνθρωποι μιλούσαν διαφορετικά από μας. Και ο δικός μου προβληματισμός είναι ο εξής. Πώς κάνετε κάποιο είδους έρευνα, δηλαδή ας πούμε φυσικά. Ότι έχουμε μια περιγραφή ενός διαλόγου. Έτσι δεν τον έχουμε αυτούσε το διάλογο μες στο βιβλίο. Υπάρχουν σκηνές που υπάρχει ο διάλογος και υπάρχουν και φορές που δεν υπάρχει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα σας πω. Σίγουρα κάνεις, εγώ για την Ευτυχία δούλευα με 3-4 λεξικά. Με ρεμπέτικο λεξικό, με σμυρνέικο λεξικό. Μετά όταν είχαμε και τη μάνα του Γιώργου που λέμε, που κόπηκε η σκηνή αυτή, ήταν από την Καλαμάτα με καλαματιανό λεξικό. Δηλαδή έπρεπε να βρεις το πώς μιλάει ο καθένας είναι τεράστιο κεφάλαιο στους διαλόγους και στο χαρακτήρα. Η Ευτυχία, αυτό που είχαμε μάθει και από έρευνα και από τους δικούς της ανθρώπους, δεν μιλούσε πολίτικα. Παρ' όλα αυτά, εμείς ήταν επιλογή μας να τη βάλουμε να έχει, να πετάει κάποιες λέξεις για να τονίζουμε τη ρίζα της. Γιατί, okay, η μαμά της μιλούσε, ήταν πιο και υπάρχει και στην ταινία. Και θέλαμε να υπάρχει υπενθύμηση από πού είναι. Κουτουρντήσει, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάπου υπάρχει μια σκηνή που λέει «έχεις κουτουρντήσει». Ναι. Αλλά και άλλες λέξεις. Λέει λέξεις, απλά δεν λέει τα μέσα ετέ να σε κάνω, να σε... που η μαμά της, ας πούμε, μιλούσε πιο βαριά και πιο... και μόνο έτσι. Η Ευτυχία ήταν και διανοούμενη. Είχε μια μεικτή γλώσσα. Ήταν και διανοούμενη. Ήταν και καλλιαρντή, γιατί έκανε παρέα με τον Λουκά και με υπόκοσμο και με ρεμπέτες. Οπότε είχε μια περίπλοκη γλώσσα. Που πότε, ας πούμε, ήταν Λούμπεν και Κουτσαβάκι και πότε ήταν, γιατί ήταν και τα σκάλα, ήταν μορφωμένη. Δηλαδή, είχε πάρα πολλά επίπεδα και ήταν και ένα δύσκολο κομμάτι στο να την κάνεις να φαίνεται αληθοφανής, γιατί είχε πολλά στοιχεία μαζί που δεν είναι αναγκαία το ένα συμβατό με το άλλο εκ πρώτης όψεως. Όχι μόνο. Φαντάζομαι όμως το ίδιο κάνετε και στα καλύτερα μας χρόνια. Γιατί φυσικά. Μιλάμε επίσης για την Ελλάδα της δεκαετίας του 70. Μιλάμε για διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, ανθρώπους, λαϊκούς, για ανθρώπους που είναι ο ένας από εκεί, ο άλλος ακριβώς. Από εδώ. Την επαρχία. Φυσικά. Εγώ δηλαδή ανακαλώ πώς μιλούσε η γιαγιά μου, οι φίλες της. Προσπαθώ και... Ευτυχώς από μικρή το είχα αυτό, ότι μ' άρεσαν
να ακούω τους ανθρώπους πώς μιλάνε και να ξεσηκώνω τις λέξεις. Mm. Το είχα δηλαδή πολύ έντονο και ευτυχώς τίποτα δεν πάει χαμένο. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Άλλος. Το χαιρετιστήριο. Κατένα Μπέη, σας υπέρ ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα masterclass συζήτηση που ακολούθησε με το κοινό. Πολύ. Θα συνεχίσουμε το απόγευμα με το συνάδελφό σας, τον Νίκο τον Απειρανθίτη. Θα πάρει τη σκυτάλη από εκεί που την αφήσατε και θα μας μιλήσει πολύ περισσότερο για τη δική του εμπειρία του αντάπτορα, του διασκευαστή σε σειρές και με παλαιούς βετεράνους της ελληνικής τηλεόρασης για να κλείσουμε, να συμπληρώσουμε κάπως αυτό το παζλ, αναδρομικά κι εμείς, πηγαίνοντας προς τα πίσω, διότι πάλι με τον εθνικό φορέα, την ΕΡΤ, σειρές οι οποίες είχαν παίξει, είχαν παραχθεί και από την ΕΡΤ, αλλά και από ιδιωτικά κανάλια, και στα οποία είχατε την ευκαιρία, θα μας το πείτε το απόγευμα, στις, αν δεν κάνω λάθος, 4,5 ώρα, στις 3,5, επί μία μισή ώρα, πάλι με την ίδια φόρμουλα, συζήτηση και μοιρασμό εμπειρίας. Αυτό είναι που μας αρέσει τελικά σε αυτές τις συναντήσεις. Υπέρ ευχαριστούμε και πάλι. Και καλή επιτυχία στο βιβλίο. Να, και καλή επιτυχία στη δεύτερη σεζόν. Και σε ό,τι προκύψει. Και σε ό,τι προκύψει. Και στη νέα ταινία της οποίας το σενάριο δουλεύετε, του Φραντζή. Πάρα πολύ ωραία, που φαίνεται αρκετά παράξενη και καινούρια. Ναι, είναι όντως. Θα τη δούμε. Ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, λέγε. Ναι, να μην πούμε παραπάνω, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει πάλι. Ναι, ναι, αλλά συνέχεια. Καλή σας τύχη και Κώστα Φίγκας. Έγινε. Ευχαριστούμε σε όλους που ήρθατε. Ευχαριστούμε.